Θυσίωνα να είναι τα μηνύματα για την έλευση τουριστών τόσο στη χώρα μας όσο και στα Γιάννενα. Ωστόσο, ο Δήμος Ιωαννιτών παλεύει να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα, ειδικά στην εσωτερική αγορά. Όπως ανέφεραν σήμερα ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος αλλά και ο Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου, ολοκληρώθηκε η έκδοση νέου υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, όπως και η παραγωγή βίντεο προβολής της πόλης. Ο Δήμος προσπαθεί να οργανώσει τα επόμενα βήματα μέσα σε συνθήκες δύσκολες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα δράσεων και πρωτοβουλειών. Βρισκόμαστε, είπε χαρακτηριστικά, σε μια δύσκολη και μεταβατική περίοδο. Μια περίοδο που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταλλάξεις και την πορεία του εμβολιασμού. Καλώντας έτσι μάλιστα και τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο. Οφείλουμε, είπε, να διατηρήσουμε καλές υγειονομικές συνθήκες, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες περιπέτειες, υπογραμμίζοντας ότι ήδη τον Ιούνιο με τα υβριδικά συνέδρια που έγιναν στην πόλη φιλοξενήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών. Οι προβλέψεις μας, μπήκε ήδη ο Ιούλιος, οι προβλέψεις μας για μια εντυπωσιακή αύξηση των επισκεπτών στη πατρίδα μας δεν φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο πλημελής εμβολιασμός και οι νέες μεταλλάξεις περιπλέκουν ήδη το σκηνικό και αυτό δυστυχώς, όπως έχετε ήδη διαπιστώσει και θα διαπιστώσετε και τις επόμενες μέρες, αφορά και την τοπική μας κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, αν δει κανένας τα δεδομένα του Ιουνίου, υπάρχει μια σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην πόλη μας και έχουν ήδη οργανωθεί συνέδρια επιστημονικά αλλά και άλλες δραστηριότητες. Και αυτό είναι το θετικό, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Και επειδή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο συνεδριακός τουρισμός, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουμε πολλαπλές συνεδριακές, σε πολλά συνέδρια, αλλά και πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες. Και ευελπιστούμε ότι αυτό το πολύ κρίσιμο καλοκαίρι θα διατηρήσουμε εκείνες τις υγειονομικές συνθήκες που θα μας επιτρέψουν πραγματικά αυτές οι δραστηριότητες να υλοποιηθούν το φθινόπωρο, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για μας. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε μέσα στις δεδομένες συνθήκες, ώστε να προβάλλουμε τον προορισμό Ιωάννινα με πολλαπλούς τρόπους, και μεταξύ των οποίων οι συνεντεύξεις, άρθρα, τηλεδιασκέψεις που έγιναν και σε πανευρωπαϊκό και σε επίπεδο παγκόσμιο, έτσι ώστε η λέξη, ο προορισμός Ιωάννινα να ακούγεται και να συζητιέται πολλαπλά. Και νομίζω ότι αυτό είχε ένα θετικό αντίκτυπο, αν δει κανένας τα αποτελέσματα όλων αυτών των όλες αυτές τις προσπάθειες. Και επιπρόσθετα διατήρησα μία μείωτη την επικοινωνία με όλους τους φορείς του τουρισμού, υπουργό τουρισμού, υφυπουργό τουρισμού, πρόεδρο του ΕΟΤ, αλλά αεροπορικές εταιρείες όπως Aegean και Sky Express, ξένες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στην πατρίδα μας. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα παντού, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μία διστακτικότητα εξαιτίας των πολύ ρευστών συνθήκων που μεταβάλλονται και δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμη. Όλο αυτό το διάστημα, όπως ανέφερε προηγουμένως πάλι και ο κύριος Δήμαρχος, υπήρξαν δημοσιεύσεις σε εθνικά μέσα καθώς και σε διεθνή μέσα. Ο Δήμος συμμετείχε για πρώτη φορά σε ψηφιακή έκθεση και συγκεκριμένα σε αυτή που διοργάνωσε ο ΕΟΤ Ιταλίας τον περασμένο Μάιο. Υπήρξαν συναντήσεις με κλιμάκια όπως τον Υπουργό Τουρισμού, Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και με αρκετούς εμπλεκόμενους φορείς. Όλο αυτό το διάστημα επικεντρωθήκαμε στην παραγωγή νέων μέσων προβολής του Δήμου. Έτσι, ολοκληρώθηκε η παραγωγή τριών βίντεο, όπου το ένα είναι 7 λεπτών, το άλλο είναι 2 λεπτών και το άλλο είναι 30 δευτερολέπτων,
Ολοκληρώθηκε η ψηφιακή προβολή και προώθηση, θα έλεγα, του Δήμου, μια δυναμική προβολή με εντυπωσιακά αποτελέσματα, με σκοπό την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και την προσέλκυση όσων το δυνατόν περισσότερων τουριστών. Στην καμπάνια αυτή χρησιμοποιήθηκαν όλα τα σύγχρονα μέσα και κοινωνικά δίκτυα. Θα είμαι λίγο πιο αναλυτικός. Χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, καθώς και στο δίκτυο προβολής της Google χρησιμοποιήθηκαν το Google Ads. Θέλουμε να πυκνώσουμε και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για διασυνδέσεις με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Ένας στόχος αρκετά δύσκολος. Έχουμε κάνει ένα κύκλο επαφών στο εσωτερικό και ανάλογα με τις επιδημιολογικές εξελίξεις θα κινηθούμε και με εταιρείες του εξωτερικού. Σκοπεύουμε να έχουμε παρουσία και ομιλίες και να είμαστε ενεργοί παρόντες σε εκθέσεις και κυρίως του εσωτερικού. Πάλι μιλάμε για τη φιλοξένεια, για την έκθεση που θα γίνει τον Νοέμβριο επίσης στην Athens International Tourism Expo στην πρωτεύουσα. Εκεί θα είναι και ο μιλητής ο Δήμαρχος ο κύριος Ελισάβ και να βρεθούμε και σε κάποιες εκθέσεις του εξωτερικού σε συνεργασία με την περιφέρεια αν και όταν υλοποιηθούν και μπορέσουν να γίνουν που είναι πολύ ζητούμενο πια να βρεθούμε και διαζώσεις με τους επαγγελματίες του τουρισμού και συζητάμε κυρίως για την έκθεση που θα γίνει στο Παρίσι τον Οκτώβριο, στο Λονδίνο τη μεγάλη έκθεση WTM τον Νοέμβριο και ενδεχομένως στη Βαρσοβία το Δεκέμβριο του 2021. Τέλος, θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ανάδειξη του τοπικού γαστρονομικού πλούτου. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια χαρτογράφησης, διακόπηκε με την πανδημία, αλλά σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους της γαστρονομίας εδώ της πόλης και να την βάλουμε πια στη συζήτηση και να την αναδείξουμε. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για προσέλκυση επενδύσεων σε ό,τι αφορά το hospitality αλλά και την καινοτομία. Είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει με τον κύριο Δήμαρχο σε αυτό το κομμάτι, με παρουσιάσεις. Είναι σε επαφή με τις εταιρείες που επενδύουν εδώ και είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάει και τον προορισμό Ιωάννινα πιο πέρα, φέρνοντας πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και σημαντική κινητικότητα για την πόλη. Και τέλος, θα συνεχίσουμε αυτή την πετυχημένη ψηφιακή καμπάνια με επιλεγμένες αγορές που πάλι αυτές θα προκύψουν μέσα από την κατάσταση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα από τις αγορές από τις οποίες προσδοκούμε να έχουμε επισκεψιμότητα.